νομίζω ότι το πρώτο κίνητρο που θα πρέπει να πάρθει από την πλευρά της κυβέρνησης θα είναι η επιστρεπτή αποκαταβολή που θα πρέπει να αρχίσει από αρχές του όντως να καταβάλλεται, να επιστρέφεται προς τα ταμεία της κυβέρνησης, να μην επιστραφεί. Ήταν δοθεί μία παράταση για τουλάχιστον για 6 μήνες και να μετά να ξεκινήσει, βλέποντας βέβαια και πώς κυλάει η πανδημία, ή να γίνει μία επιστρεπτέα, γιατί οι συνθήκες δεν νομίζω ότι ευνοούν τους επαγγελματίες αυτή τη στιγμή να μπορέσουν να αρχίσουν να επιστρέφουν χρήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή, να καταλάβουμε, όλες οι αναστολές πληρωμών που υπήρχαν έχουν λήξει, χρειάζεται να καταβληθούν και οι αναστολές που είχαν δοθεί. Αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν, κύριε Λεκάκη, για να το κατανοήσουν και οι τηλεθεατές. Αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν στα τέλη του 2021. Αρχές του 2022 ξεκινάει η καταβολή τους. Άρα πρακτικά σημαίνει ότι ένας έμπορος ή ένας καταστηματάρχης εστίασης, ένα μέρος αυτών που θα συγκεντρώσει ως τζίρο μέσα στις γιορτές, θα πρέπει να το επιστρέψει στην πολιτεία. Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Δασκαλάκη, γιατί είναι χρήματα τα οποία ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή που δόθηκε τις ημέρες που ήταν τα καταστήματα κλειστά λόγω του lockdown. Χρήματα που δοθήκαν για να μην είναι ανοιχτές οι επιχειρήσεις και να μην βάλουν λουκέτο. Mm-hmm. Θα πρέπει να επιστραφούν. Βέβαια, έχει δοθεί ότι το 50% θα επιστραφεί από τις επιχειρήσεις τελικά προς την κυβέρνηση. Αλλά από 1η-1η του 2022 θα αρχίσουν αυτά τα χρήματα να καταβάλλονται κανονικά. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν έχουν επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα για να επιτρέπουν την καταβολή των χρημάτων αυτών και συν της άλλης να πληρωθούν και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία είχαν μείνει σε αναστολή πληρωμών, όπως ήταν οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, οι οποίες έχουν ρυθμιστεί και καταβάλλονται αυτή τη στιγμή από αρκετούς επαγγελματίες. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Από ό,τι δείχνουν τα δεδομένα, παρότι συζητάμε όλοι ότι μία πτώση γύρω στο 30% θα είναι τελικά το αποτύπωμα αυτών των νέων μέτρων που έχουν δοθεί, δεν έχουμε επανέλθει σε μία κανονικότητα και το βλέπουμε όλοι και νομίζω ότι το βλέπουν και από την πλευρά της κυβέρνησης. Και ίσως είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν άμεσα, γιατί δεν υπάρχει άλλη διέξοδο. Ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής σας, κύριε Δασκαλάκη, ότι έχουμε ένα κύμα ακρίβειας. Το κύμα ακρίβειας αυτό δεν έχει ακόμα βγει προς την αγορά για να το δουν οι καταναλωτές. Δυστυχώς οι επαγγελματίες δεν μπορούν να επομισθούν το κόστος αυτό της ακρίβειας και θα το μετακυλήσουν στο τελικό προϊόν, που σημαίνει ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Εάν δεν, λοιπόν, από κάπου δεν μπορέσουν και οι επαγγελματίες να κρατηθούν και πρέπει να καταβάλουν όλα αυτά τα χρήματα, δυστυχώς οι αυξήσεις που θα δούμε το επόμενο διάστημα δεν θα τις έχουμε δει άλλη φορά όχι μόνο στο νησί μας, αλλά στην Ελλάδα. Κύριε Λιφιεράκη, είναι ανάσα αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Κουμαντάκης, αλλά λέει τώρα και ο κύριος Λεκάκης, το να δοθεί μια παράταση 6 μηνών ή ενός έτους όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση? Το θεωρώ επιβεβλημένο. Και θα έλεγα, επειδή παρουσιάσατε και κάποια στοιχεία, και να μείνουμε σε αυτά, ότι η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών ξεκινάει στις 15 του Δεκέμβρη και τελειώνει, αυτό έχουμε το περιθώριο να επιμηκυνθεί ακόμα περισσότερο, δηλαδή να ξεκινήσει νωρίτερα. Και αυτό πώς μπορεί να γίνει? Αν θα δοθεί το δώρο Χριστουγέννων πιο νωρίς. Πιο νωρίς, mm-hmm. Ναι, πιο νωρίς με κάποιο τρόπο. Που βέβαια, ας είναι και ένα, αν θέλετε, ένα αντίβαρο, ας πούμε, και με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις αυτό, έτσι, στο να δοθεί νωρίτερα για να μπορέσει να κινηθεί καλύτερα η αγορά. Έτσι, και να μην έχουμε συνοστισμό μόνο σε λίγες μέρες, και ίσως αυτό είναι μια ανάσα, θα έλεγα, οι συντάξεις, έτσι, και όλα αυτά τα οποία θα κινήσουν την αγορά με έναν τρόπο πιο γρήγορο, ας πούμε, θα έλεγα. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Κουμαντάκη, το να υπάρξουν πέρα από την επιστρεπτέα ενίσχυση και άλλοι τρόποι ενίσχυσης. Ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί, πώς θα μπορούσε να βοηθηθεί? Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι αν κάτι πάει στραβά αυτή την περίοδο την εορταστική, τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για το 2022. Πολλές φορές σε συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί μου λέτε ότι είναι η καλύτερη περίοδος όσον αφορά την αγοραστική δυναμική, η περίοδος των εορτών. Και όσο πιο μεγάλη είναι η πόλη, τόσο πιο μεγάλη είναι και η δυναμική. Και το Ηράκλειο είναι μια μεγάλη πόλη. Βεβαίως, σε όλες τις αγορές του λιανικού εμπορίου, οι δύο τελευταίους μήνες του χρόνου είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος του τζίρου
της χρονιάς. Mm-hmm. Και έχουν ένα μεγάλο μέρος της οργάνωσης, της οικονομικής οργάνωσης των επιχειρήσεων τους μήνες αυτούς. Αν μέχρι στιγμής που τα πράγματα δεν είναι στα καλύτερά τους, λόγω μέτρων, λόγω πολλών δεδομένων οικονομικών της κοινωνίας και ρευστότητας της κοινωνίας και πολλά άλλα πράγματα, οι μέρες αυτές δεν δώσουν την δυναμική αυτή που να μπορέσουν στα μεγέθη των επιχειρήσεων να κρατήσουν την ισορροπία τους, θα έχουμε σημαντικά προβλήματα. Και ο πρόεδρος επενδυτηρίου και ο κύριος Λεκάκης είπε προηγούμενα ότι θα χρειαστούν κάποια βοηθήματα που δυστυχώς φοβάμαι ότι το κράτος και έχει αναφέρει διαρκώς όλο το χρόνο του 2021 ότι δεν έχει τη δυνατότητα να δώσει άλλα τέτοια βοηθήματα και το έχουν καταδείξει με έντονο τρόπο. Και επειδή το λιανικό εμπόριο ήταν και το αδικημένο κομμάτι σε όλη αυτή τη διαδικασία, από τα βοηθήματα της κυβέρνησης, ήταν το αδικημένο κομμάτι του οικονομικού κυκλώματος. Το έχουμε καταδείξει, το έχουμε με κάθε τρόπο, το γνωρίζουν οι πάντες. Θα ήταν τραγικό να φτάσουμε σε ένα σημείο τέτοιο που να μην υπάρχουν βοηθήματα και οι αγορές να έρθουν σε μια κατάσταση τέτοια που θα βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνονται και είναι βασική προϋπόθεση να κρατηθούν, αν θέλετε, οι τοπικές οικονομίες, είναι να κρατήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις. Αν μπούμε σε ένα ντόμινο να κλείνονται επιχειρήσεις, θα υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα με όλα, αν θέλετε, συνακόλουθα, έτσι, μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας και έτσι και τι ρολίες θα υπάρξουν. Η ελπίδα είναι να πάει καλά οι αγορές. Γι' αυτό έχουμε και την ανησυχία αυτής της πανδημίας και, θέλετε, αυτών προβλημάτων στην υγεία τα οποία βιώνουμε και ακούμε και καθημερινά τι γίνεται. Είναι μεγάλη αγωνία. Πρέπει να κρατηθεί η αγορά. Γιατί φοβόμαστε ότι δεν παραμπορέσει το κράτος, η πολιτεία, να δώσει τα βοηθήματα αυτά που θα μπορέσουν να κρατήσουν επιχειρήσεις. Και αυτό είναι μια ανησυχία όλων των ανθρώπων της αγοράς. Κυρία Κυριακάκη, τι εύχεστε για την εορταστική περίοδο που ξεκινά και τι απέφχεστε? Αυτό που απέφχομαι και το λέω και πρώτα δηλαδή, είναι ένα lockdown. Mm-hmm. Το συζητάω για καμία περίπτωση. Θεωρείται θανατηφόρο αυτό για το εμπόριο. Ειδικά τώρα που όλοι οι επιχειρηματίες, όλοι οι έμποροι έχουν προμηθευτεί τα εμπορεύματά τους για να τα ρίξουν στην αγορά των εορτών. Βέβαια, όλοι έχουν ετοιμαστεί για τις γιορτές, όλοι έχουν κάνει τις παραγγελίες τους, όλοι έχουν μπει σε ρυθμό γιορτινό. Και βεβαίως είναι η καλύτερη από όλες τις γιορτές, από όλη τη χρονιά τα Χριστούγεννα. Αυτό περιμένουμε όλοι, να δουλέψουμε. Και βεβαίως μετά από ένα Νοέμβριο που, εντάξει, τώρα ήταν όλα αυτά τα μέτρα και θεωρείται ότι αυτό περιμένουμε για τα Χριστούγεννα, να βγει ο κόσμος με ένα άλλο κλίμα, να ψωνίσει στην αγορά, να αλλάξει όλη τη διάθεση και να περάσουμε το υπόλοιπο χειμώνα, τους επόμενους 3-4 μήνες, καλύτερα. Γιατί έχουμε μπροστά και το χειμώνα, ο οποίος είναι δύσκολος. Και αισιοδοξούμε να είναι τα πράγματα όπως πρέπει, χωρίς προβλήματα στην αγορά, στις αγορές μας, στον εμπορικό κόσμο. Κύριε Λεκάκη, με σημείο αναφοράς και την δεκαετή οικονομική κρίση που προηγήθηκε, την πανδημία που ακολούθησε και την ευχή ότι γρήγορα αυτό να το ξεπεράσουμε. Ποιο είναι το ταμείο της ΟΕΒΕΝΗ? Το ταμείο της ΟΕΒΕΝΗ, κύριε Δασκαλάκη, δυστυχώς είναι άδειο. Δυστυχώς τα προβλήματα παραμένουν. Ό,τι προβλήματα δημιουργηθήκαν στη δεκαετή κρίση συνεχίζουν να υπάρχουν. Επιδεινώθηκαν τώρα με την πανδημία. Δυστυχώς, μόλις βγήκαμε από την οικονομική κρίση και ίσως πηγαίναμε λίγο έτσι να ανακάψουν επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι και οι βιοτέχνες, ήρθε η πανδημία και ίσως έδωσε το τελειωτικό χτύπημα.
Δυστυχώς, κύριε Δασκαλάκη, τα κατάλοιπα της πανδημίας δεν τα έχουμε δει ακόμα. Όταν θα αρχίσουν, όπως είπα και πριν, να αναζητούνται τα χρήματα αυτά που δόθηκαν σαν βοηθήματα από την πλευρά της κυβέρνησης, τότε θα δούμε τι προβλήματα άφησε η όλη κατάσταση αυτή. Mm-hmm. Η δεκαετή κρίση άφησε στο Ταμείο με 280.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες να έχουν κλείσει. Ελπίζουμε τα νούμερα να είναι κατά πολύ μικρότερα, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την πανδημία.